Φίλε και φίλοι του Εξλίμπρις, γεια σας. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο της εκπομπής μας. Σε αυτό το επεισόδιο θα πούμε για τα βιβλία που δεν πρόλαβα να σας πω την προηγούμενη φορά και που ολοκληρώσα την ανάγνωσή τους. Ελπίζω βέβαια το προηγούμενο Σαββατοκύριακο που ήταν η μέρα των μικρών βιβλιοπολίων να διασκεδάσατε, να περάσατε καλά και να επισκεφθήκατε κάποια από τα μικρά βιβλιοπολία όσοι μπορέσατε είμαι σίγουρος πως αυτή η προσπάθεια αξίζει τον κόπο να συνεχιστεί και φυσικά πολύ θα ήθελα να επεκταθεί. Να πω και όσοι έχουν την τύχη να βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη ότι τις επόμενες μέρες της 3 του μηνός ξεκινάει η 3 με 6 Μαΐου είναι η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης και θα έχει πάρα πολλά και ενδιαφέροντα στο πρόγραμμά της πέρα από τους εκδότες θα υπάρχουν και ομιλίες, θα υπάρχουν και συγγραφείς που θα είναι εκεί πέρα και θα υπάρχουν ένα σωρό εκδηλώσεις άρα τυχερή ως βρεθείτε στη Θεσσαλονίκη εκείνες τις ημέρες θα μπορέσετε πραγματικά να διασκεδάσετε βιβλιοφιλικά Ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή θα τα καταφέρουμε και εμείς θα καταφέρει το Ex Libris να παρακολουθήσει αυτό το αξιόλογο φεστιβάλ. Τέλος πάντων, όσοι είστε να περάσετε καλά και όποιος θέλει ας μας πει, ας μας γράψει τα νέα του, πολύ θα το εκτιμήσουμε. Πάμε να δούμε τα βιβλία τα οποία διαβάσαμε το προηγούμενο διάστημα και δεν πρόλαβα να σας πω θα ξεκινήσουμε με το βιβλίο «Είμαστε αστρόσκονοι» του Διονύση Σιμόπουλου και από τις εκδόσεις «Μετέχμιο». Το βιβλίο αυτό θα θυμίσει σε πολλούς και φυσικά το «Είμαστε αστρόσκονοι» αναφέρεται ευθέως σε κάποια... Σε ένα ε, μια φράση που χρησιμοποίησε και ο ίδιος ο Καρλ Σάγκαν, η σειρά κόσμος του Καρλ Σάγκεν και το βιβλίο ε, καθόρισε την νεότητα, να το πω έτσι, πολλών από εμάς και όθησε πάρα πολλούς από εμάς να αγαπήσουμε την επιστήμη και γιατί όχι να απιλέξουμε μια επιστημονική καριέρα. Έτσι λοιπόν είμαστε σε αυτό το βιβλίο, ε, στην ελληνική γλώσσα. Είμαστε αστρόσκονοι. Σύμπαν μια ιστορία χωρί τέλο. Κυρίω ασχολείται βέβαια με αυτό που λέει ο τίτλο, με την δημιουργία του σύμπαντο από αστρική απόψεω. Δηλαδή, εξετάζει το βιβλίο την γένεση των άστρων, τη ζωή των άστρων και φυσικά το τέλο των άστρων. Έχει μέσα όλε τι τελευταίες εξελίξεις πάνω στον τομέα αυτό, στον τομέα της αστροφυσικής έχει πάρα πολλές πληροφορίες για τα άστρα για το πως δημιουργούνται, πως είναι η ζωή τους, πως εξελίσσονται και φυσικά πολύ ενδιαφέρον πως ε, τελειώνει η ζωή των άστρων και συνοψίζει όλες τις ε, τελευταίες επιστημονικές πληροφορίες ε, Όσοι λοιπόν ενδιαφέρονται ε, καλό είναι να το διαβάσουν. Εκείνο που δεν μου άρεσε στο βιβλίο συγκρίνοντα το με άλλα βιβλία ε, εκλαϊκευμένης αν θέλετε επιστήμης ή πιο απλογραμμένης να το πούμε έτσι επιστήμης και που δεν μου άρεσε είναι ότι το βιβλίο αυτό είναι κάπως στεγνό ε, ενώ μεταφέρει πάρα πάρα πολλές επιστημονικές πληροφορίες και πάρα πολλά ε, στοιχεία είναι βιβλίο αναφορά που αξίζει το κόμμα να το έχει κάνει στη βιβλιοθήκη του, μην παρεξηγήσετε. Όμω είναι λίγο στεγνό, δεν σε συνεπέρνει η γραφή του όπω με άλλα βιβλία του είδου. Θε βέβαια για Κάποιου ε, οι οποίοι ε, έχουν, ε, δεν τους πειράζει αυτό και θέλουν ένα βιβλίο ε, με τεκμηρίωση για να το χρησιμοποιήσουν, αυτό είναι πάρα πολύ καλό βιβλίο. Ε, για όσου θέλουν να του συνεπαίρνουν και λίγο η γραφή, αυτό. Εκεί πέρα λίγο ιστερή, το βιβλίο, είπαμε, σε αυτό. Στο, στην απόδοση, στο ύφο, ω σε καμία περίπτωση στην επιστημονική του τεκμηρίωση και στι πληροφορίε τι ε, οποίε δίνει. Ε, Έχονται διαβάσει βιβλία από άλλου επιστήμονε με αντίστοιχο θέμα. Ε, είναι πιο ζωντανά, αν θέλετε, πιο παραστατικά. Εδώ, ε, από ένα σημείο και μετά, κάποιε πληροφορίε δίνονται με πολύ. Πώ να το πω έτσι, με τελείω πραγματιστικό, στεγνό τρόπο, ε, που ναι, μεν το καθιστούν πολύτιμο εγχειρίδιο, ενώ ναι, μεριά όμω ε, ίσως απομακρύνουν τον ε, αναγνώστη που το έχει περισσότερο από όλου ανάγκη, τον περιστασιακό αναγνώστη που έχει ενδιαφέρον για την αστροφυσική και θα ήθελε να εμπλουτίσει τι ε, γνώσεις του. Αυτή λοιπόν είναι η μόνη μου επιφύλαξη του βιβλίου. Κατά τα άλλα, όπω είπα, είναι εξαιρετικό, είναι βιβλίο αναφορά. Ε, όσοι έχετε ένα περισσότερο ενδιαφέρον για αυτά τα θέματα, ε, καλό είναι να υπάρχει στη βιβλιοθήκη σας και να το συμβουλεύεστε ή να αντιλείτε πληροφορίες από, από αυτό. Και πάμε στα, στο βιβλίο, στα δύο βιβλία μάλλον του Βαγγελία Γεννήση που ολοκληρώνουν, όχι ολοκληρώνουν, συγγνώμη, με τον επιθωρητή Άντερ Οικονομίδη, το Κάστρο και τον Χωρό των Νεκρών, το οποίο τα διάβασα σχεδόν μαζί, ε, γιατί το πρώτο βιβλίο το είχα διαβάσει εδώ και πολύ καιρό το Μίσος και διαβάζοντας το δεύτερο βιβλίο το Κάστρο διαπίστωσα ότι ε, κάποια πράγματα δεν τα θυμόμουν όσο τα ήθελα, επομένω είπα για να μην πάθω το ίδιο, να τα διαβάσω μαζί και το κάστρο και τον χορό των νεκρών. Και μην ξεχάσετε, περιμένουμε τις επόμενες μέρες να εκδοθεί και το επόμενο βιβλίο με το τίτλο «Η σκιά». Να πούμε τώρα το κάστρο. Το κάστρο κειμένεται ε, και αυτό σε πολύ υψηλό επίπεδο γραφή. Ε, πάρα πολύ ωραίο δοσμένο. Χοντρένει το παιχνίδι εδώ πέρα για τον επιθεωρητή άντρε οικονομίδη. Δεν θα σα πω τι και γιατί. Γιατί προφανώ αστυνομικό είναι. Άμα αρχίσω να σα λέω πράγματα τα οποία πρέπει να τα ανακαλύψετε μόλι σα διαβάζοντα, ε, χάνεται όλη η ουσία και η χαρά τη ανακάλυψη. Ε, καλό είναι. Ε, Κύριε που δεν μα βοηθάει ο συγγραφέα είναι ότι ε, λέει για πρόσωπα και γεγονότα. Τα οποία κάποιο που έχει καιρό να διαβάσει, έχει διαβάσει πριν από καιρό το μίσο. Στο κάστρο μπορεί να έχει ξεχάσει κάποια πράγματα και εκεί δεν βοηθάει ο συγγραφέα έτσι όπω τα γράφει. Προποθέτει μια καλή γνώση του προηγούμενου βιβλίου. Καλό είναι να το κάνετε μια επανάληψη, να το πω έτσι. Πετάει στα βαθιά τον ε, αναγνώστη και τον επιθεωρητή, να το πω έτσι. Ε, βέβαια, από τη μέση και μετά αρχίζουν και ξεκαθαρίζουν τα πράγματα, αρχίζουν και εξηγούνται όλα. Ε, καταλαβαίνουν και ο αναγνώστης πόσο βάθος έχει αυτό το παιχνίδι, να το πω έτσι, που παίζεται. Ε, φυσικά, οι ε, φωνή εντάξει υπάρχουν, έτσι δεν είναι. νομίζω ότι αποτελεί μεγάλη αποκάλυψη να σου πω ότι πεθαίνει κόσμος σε τέτοια αυτό... Ε, αποκτά ειδικά προς το τέλος μια κινηματογραφική αν θέλετε διάσταση και θα έλεγα ότι Τελειώ, όσο προχωράμε προς το τέλος τόσο δυσκολεύεται κανείς να το αφήσει από τα χέρια του ενώ στο πρώτο μισό κάπου αρχίζουν ίσως τα πολλαπλά διέξοδα των ερευνών και η όλη η κατάσταση κουράσει λίγο τον αναγνώστη όσο προχωράει όμως και αρχίζει και αποκτάλλω και περισσότερη αγωνία και ε, δεν μπορείς να το αφήσει με τα χέρια σου ή ολοκληρώνεται και με ένα σημαντικό cliffhanger θα λέγαμε, με κάτι το οποίο ε, περιμένεις στο επόμενο βιβλίο για να δεις τι έγινε ε, όχι ότι λείπει κάποιο στοιχείο της πλοκής, απλώς ε, τελειώνει με λίγο αγωνία να το πω έτσι το βιβλίο, σαν πλοκή την ολοκληρώνει και συνεχίζουμε με το χώρο των νεκρών που είναι το τρίτο ε, βιβλίο. Ε, εκεί πέρα ε, είναι λες και έχουν περάσει εκεί κάπου ε, άλλα περίμενα έχοντα τελειώσει το κάστρο, περίμενα λίγο να ξεκινάει λίγο διαφορετικά ε, και κάποια πράγματα δηλαδή το βασικό που γίνεται που τελειώνει το κάστρο ε, το αφήνει εκεί, ε, το, το περνάει χωρίς πολλά λόγια μάλλον... Χωρί να πει τίποτα, απλώ καταλαβαίνει ότι πέρασε και αυτό. Ε, δεν μου άρεσε αυτό. Θα ήθελα, αφού έδωσε τόσο ε, συνταρακτικό να το πω έτσι, τόσο αγωνιώδε τέλο. Θα περίμενα να ξεκινήσει λίγο μαζεύοντα το, κλείνοντα το αυτό το τέλο και προχωρώντα. Εκεί πέρα περνάμε σε ένα πάλι βαθύ αλλά ε, διαφορετικό παιχνίδι ε, και κάπου εκεί πέρα. Ε, άρχισαν να δυσαρεστήθηκαν λίγο από το βιβλίο, δηλαδή ενώ κάποια πράγματα που μια ολόκληρη πλουκή, ένας ολόκληρος κόσμος που στήθηκε στο δεύτερο ε, βιβλίο, ένας αρκετά βαθύς ε, κόσμος που είχε πολύ ψωμί αν θέλετε να δώσει, κάπου περνάει σε δεύτερη μοίρα σαν να μην υπάρχει και πιάνει κάτι άλλο, συγγενές βέβαια αλλά δεν είναι μία ευθεία, θα περίμενα να είναι λίγο μία συνέχεια πάνω στον δρόμο που άνοιξε το κάστρο, να περπατήσει χώρο των νεκρών, το αφήνει και πιάνει, πιάνει κάτι άλλο. Δεν θα σας πω βέβαια τι, γιατί δεν μπορούμε να, να μην αρχίζουμε να αποκαλύπτουμε πώς και τι. Δεν είναι σωστό. Όμως κάπου θεωρείται ότι κάποια πράγματα φύγανε, κάποια πράγματα τα οποία... Στο, στο κάστρο δόθηκε μεγάλη σημασία με εύλογη ε, ε, και έκανε τον Αγνώστο να περιμένει εύλογα ότι θα έχουν κάποια συνέχεια, ε, στο χώρο τον αγνώστο δεν γίνεται καμία αναφορά, ε, σχεδόν καμία αναφορά. Τώρα αν στο επόμενο στη σκιά το ξαναπιάνει δεν ξέρω πάντως ε, είναι λες και πέρασαμε κάπου αλλού, λες και πράγματα τα οποία έγιναν και πολύ σημαντικά στο κάστρο ε, λες και ξαφνικά πέρασαν, δεν υπάρχουνε. Δεν ξέρω, ίσως εγώ να μην το κατάλαβα καλά. Μπορεί, δεν το αποκλείω. Αλλά η αίσθηση μου ήταν αυτή. Ε, και πιστεύω ότι σε κάποια σημεία το τραβάει πολύ ο συγγραφέα. Ε, δηλαδή, ε, κάποια στοιχεία εντυπωσία μου. Ναι, μεν, άντε θα, θα γίνει κάτι απίθανο. Γιατί θα σου πω, κοίτα, κοίτα να δεις, ε, όταν γίνονται δύο-τρία απίθανα, ε, λες, κάτσε ρε αδερφέ, ε, αρχίζει πλέον και δηλαδή αυτό που διαπιστώσαμε και στο τέλος του κάστρου ότι πάει προς τη Χολιγουντιανή ταινία ε, αυτό κάπου στο χώρο των νεκρών κάπου να γίνουν, αρχίζουν και γίνονται οι λεγόμενες Αμερικανιές που λέμε καμιά φορά και προσωπικά δεν μου άρεσε ίσως επειδή πιο κλασικό το αστυνομικό Θέλω πιο κλασικό το αστυνομικό μου. Μπορεί. Ε, δεν θεωρώ τον χώρο των νεκρών ε, τόσο... Εμένα δεν με ικανοποιείς προσωπικά. Έχει ωραία υπόθεση, ε, η κεντρική του υπόθεση, η πλοκή την οποία πραγματεύεται, είναι ωραία, πιάνει θέμα το οποίο είναι... καυτό να το πω έτσι, είναι δυνατό θέμα, ε, το δουλεύει αρκετά καλά, αλλά όλα τα υπόλοιπα που γίνονται ε, θα μπορούσαν και ειδικά οι τόσο μεγάλες... Ε, Συμπτώσει να το πω, και το τόσο κινηματογραφικό θα μπορούσε να λείπει. Ε, αν θέλα, ήθελα να δώσω μια συνολική αποτίμηση, τι έχω διαβάσει από Γιάννη, Ναι, είναι καλό, αξίζει τον κόμμα να διαβάσει. Το πρώτο του, ε, δυστυχώ για μένα παραμένει το καλύτερο, το μίσο. Ε, το κάστρο έρχεται δεύτερο. Ε, καλό. Το χώρο των νεκρών είναι τρίτο, και καταϊδρωμένο, δηλαδή. Ε, δεν θέλω να πω ότι διαπιστώνω μια σταδιακή πτώση όσο προχωράνε τα, τα βιβλία. Ε, Παρ' όλα αυτά όμω έτσι είναι, έτσι είναι η δική μου αίσθηση. Και προφανώς όταν ξεκινάς από ένα πολύ καλό βιβλίο, περιμένεις και η συνέχεια να είναι σε αυτό το επίπεδο. Και όσο γνωρίζουν οι αναγνώστες τον ήρωα κλπ, κλπ. έχουν και μεγαλύτερε απαιτήσει. Ε, πιστεύω, ελπίζω το επόμενο βιβλίο να είναι στο επίπεδο που ήταν το μίσος και να μην συνεχίσει να στραφή η τάση που ξεκίνησε με το χώρο των νεκρών. Μακάρι γιατί πιστεύω ότι έχει να δώσει πράγματα ο Βαγγέλης Γιαννήσης. Αυτά λοιπόν είχα να σας πω για τα, για τα βιβλία που διάβασα ε, χρωστά και πάρα πολλά ακόμα πράγματα τα οποία πρέπει να πούμε όμως δεν μπορούμε να τα πούμε σε να επεκταθούμε πάρα πολύ τα μεγάλης διάρκειας βίντεο και podcast δεν, δεν είναι εύκολο να τα παρακολουθήσει στο ευρύ κοινό έτσι ε, θα τα λέμε λίγα λίγα ε, προσπαθώ να ξεκινήσω όπως είπα διάφορα live ε, παρακαλώ όσοι μπορείτε όσοι θέλετε συμμετέχετε σε αυτά ε, σχολιάστε τα βίντεο φυσικά να εγγραφείτε στο κανάλι μου σας παρακαλώ και αυτά θα επανέλθουμε την, στο επόμενο επεισόδιο με ακόμα περισσότερα για τα αγαπημένα μας βιβλία καλά να περάσετε και όσοι είστε στην Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης και θα τα ξαναπούμε Yasas.